Σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, στο στούντιο του Sky, τον πρόεδρο της Λαϊκής Ενότητας, τον κύριο Παναγιώτη Λαφαζάνη. Καλώς ήρθατε, κύριε Λαφαζάνη. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Κοσίωνη, για την πρόσκληση. Καλησπέρα σας, καλησπέρα στους θεατές σας. Εντάξει, θα ήθελα να ξεκινήσω από το τελευταίο. Δεν το είχα προγραμματίσει στη σκέψη μου, αλλά θα είχατε πρόβλημα να κάνει η κυρία Κωνσταντοπούλου debate με τον κύριο Τσίπρα. Αν υποθέσουμε ότι ο κύριο Τσίπρα το δεχθεί. Αλίμονο. Κανένα. Ίσα θα είχε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και πάρα πολύ μεγάλη τηλεθέαση, να πω εγώ από την πλευρά μου. Βεβαίως. Φοβερή τηλεθέαση. Γιατί ο Τσίπρας με την Κωνσταντοπούλου ήταν και φίλοι. Ναι. Δεν ξέρω αν παραμένουν τόσο πολύ θερμοί φίλοι ακόμα, αλλά ήταν. Εσείς παραμένετε φίλο σε προσωπικό επίπεδο με τον τέος πρωθυπουργό, κ. Λαφαζάνη. Εγώ τις προσωπικές μου σχέσεις ποτέ δεν τις χαλάω. Με οποιονδήποτε και για οτιδήποτε. Εγώ εκτιμώ τους ανθρώπους, θέλω να έχω συνομιλία μαζί τους, θέλω να έχουμε πάντοτε διάλογο και διάλογο όχι επίσημο, διάλογο ελεύθερο. Α, νομίζω... πολιτικές οι διαφορές, δεν έχετε προσωπικές διαφορές. Όχι, καμία με τον προσωπική κύριο διαφορά. Τσίπρα. Δεν είχα ποτέ στην πολιτική μου διαδρομή, ποτέ δεν προσωποποιούσα τις διαφορές. Δεν μισώ τους αντιπάλους μου, ποτέ δεν μισώ. Το βλέπω ανόητο εντελώς αυτό το συνέστημα. Καταλαβαίνω ότι υποστηρίζουν διαφορετικά πράγματα. Μπορεί να είμαι σε άλλο μήκος κύματος, μπορεί να έχουμε πολύ σκληρή αντιπαράθεση. Πάρα πολύ σκληρή αντιπαράθεση και εγώ κάνω σκληρή αντιπαράθεση αλλά πολιτική αντιπαράθεση, πάντοτε πολιτική αντιπαράθεση, αλλά αυτό δεν εμποδίζει να έχω μια προσωπική σχέση. Μάλιστα, και το λέγεται, ξέρω... έχετε χαλάσει και τις καρδιές σας τώρα και τελευταία όχι, η πρώην σύντροφη. Δεν χαλάμε τις καρδιές μας. Δεν έχει νόημα να χαλάσει τις καρδιές σου. Η διαφορά μας είναι πολιτική και ξέρω να εκτιμώ στους πολιτικούς μου αντιπάλους την προσωπικότητα του καθένα και να ξεχωρίζω αυτούς που έχουν κατά τη γνώμη μου μια προσωπικότητα, έχουν κάτι να προσφέρουν, κάτι να πούν από άλλους οι οποίοι περνάνε ναι. σαν γομίτες στην πολιτική ζωή ή μπορεί και να παραμένουν χωρίς να είναι τίποτα. Θεωρείτε να λοιπόν σε πολιτικό επίπεδο ότι ο κύριος Τσίπρας μπορεί να αποδειχθεί ένας κομίτης στην πολιτική σκηνή με τον δρόμο που επέλεξε να κινηθεί? Κοιτάξτε, δεν είναι εύκολο να κάνει κανείς εκτιμήσεις. Αυτό που βλέπω πάντως είναι ότι πήγε για μαλλί και κινδυνεύει τώρα να βγει κουρεμένος. Πήγε για εκλογές εξπρές πιστεύοντας ότι το όχι, το δικό μας, θα το ευνηδιάσει και επομένως θα ήμασταν περιθώριο. Και απ' την άλλη πίστευε ότι, νομίζω, ότι θα έκανε ένα εκλογικό περίπατο για την αυτοδυναμία. Τίποτα από τα δύο δεν του βγήκε. Δεν του βγήκε. Όπως δεν ήταν πολύ μεγάλο λάθος να πάει μετά το δημοψήφισμα και να συνομολογήσει μνημόνιο. Λοιπόν, αυτό να τα πάρουμε ήταν λίγο πάρα ένα. Πολύ κακό, όχι για τον ίδιο. Κυρίως αυτό είναι να τα πάρουμε λίγο με τη σειρά τόπο. Τα πράγματα, αν μου επιτρέπετε, κύριε Πρόεδρε. Ναι. Εγώ θα σας ρωτήσω ανοιχτά. Έχουμε σε δύο εβδομάδες εκλογές. Γιατί κάποιος να έρθει να σας ψηφίσει? Κατεβαίνετε με τις θέσεις και με τη ρητορική που κατέβηκε στις εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ στις αρχές του έτους, τον Ιανουάριο. Ο κόσμος τον ψήφισε τον ΣΥΡΙΖΑ, πίστηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ, σας ανέδειξε στην κυβέρνηση και στη συνέχεια φαίνεται ότι το κόμμα σας, μαζί με τους Ανεξάρτητες Έλληνες, αλλά εντάξει, η πλειοψηφία στην κυβέρνηση ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν κατάφερε να ανταποκριθεί στις υποσχέσεις που έδωσε. Άρα, σου λέει τώρα, γιατί να ξαναδοκιμάσω εγώ αυτή τη συνταγή, γιατί να το ξαναπιστέψω, γιατί θα καταφέρετε δηλαδή εσείς, κύριε Λαφαζάνη, αυτό που δεν κατάφερε ο κύριος Τσίπρας? Καταρχάς, παρόλο ότι λέγεται από ορισμένους, εμείς δεν είμαστε ΣΥΡΙΖΑ νούμερο 2. Με τίποτα. Βεβαίως, κρατάμε ό,τι καλύτερο από τις παραδόσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Ό,τι καλύτερο θεωρούμε εμείς από τις παραδόσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, τις κινηματικές του κατευθύνσεις και προσανατολισμούς. Μεγάλο κεφάλαιο για το ΣΥΡΙΖΑ. Κρατάμε το ριζοσπαστισμό του. Έντονο πάρα πολλές φορές και πολύ ισχυρό για όλο το ευρωπαϊκό στερέωμα. Ωστόσο, δεν κρατάμε τη διπλή γλώσσα. Δεν κρατάμε την ασυνέπεια η οποία αποδείχθη ειδικά στην τελευταία φάση. Αυτό που εμείς έχουμε ως προμετωπίδα είναι τη συνέπεια λόγων και έργων. Ότι έχουμε συνέπεια. Πρόγραμμα που έχει αρχή, μέση και τέλος. Κύριε Ραφαζάνη, ήταν ασυνέπεια αυτό από την πλευρά του κυρίου Τσίπρα ή ήταν τελικώς η απόδειξη ότι αυτό που και εσείς τώρα ευαγγελίζεστε δεν βγαίνει στην Ευρώπη με τις ισορροπίες όσες έχουν αυτή τη στιγμή? Ναι. Είχε μια εσωτερική αντίφαση το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Είχε ριζοσπαστικές διακηρύξεις, αλλά από την άλλη μεριά ήταν προσκολλημένο στο ευρωπαϊκό κατεστημένο. Σε μια Ευρώπη
Όχι η Ευρώπη ως ιδέα, ως όραμα, ως προοπτική, που για την αριστερά είναι μεγάλη υπόθεση και για μένα βεβαίως, αλλά ταύτιζε την Ευρώπη με το σκληρό, σημερινό, αδίστακτο ευρωπαϊκό κατεστημένο. Ένα κατεστημένο που τρώει τα σωθικά της Ευρώπης. Αυτή την υπόσχεση λοιπόν, όμως δώσατε ταύτιση, τότε, ότι δηλαδή εμείς θα σκίσουμε τα μνημόνια, θα πετάξουμε τα μνημόνια, θα απαλλάξουμε τη χώρα από τα μνημόνια, για μην τσακωθούμε τώρα και για το τι είχατε πει, αλλά όλα αυτά στο πλαίσιο του ευρώ. Αυτό ναι. Λοιπόν τελικώς ήταν μια παρανόηση. Ήταν η αντίφαση του ΣΥΡΙΖΑ. Και ως εκ τούτου λέει σήμερα ο κύριος Τσίπρας, κάναμε λάθος, δεν γινόταν έτσι. Ή δεν έδωσε σωστά τη μάχη κατά την άποψή σας. Είναι εφικτό, αλλά δεν έδωσε σωστά τη μάχη ο τέος πρωθυπουργός. Κοιτάξτε, δεν είναι εφικτό στην Ευρωζώνη να καταργηθεί το μνημόνιο. Και αν υπήρχε μία πιθανότητα για μια κάπως εξισορροπημένη συμφωνία από την πλευρά τη δική μας, μόνο αν είχαμε εναλλακτική λύση εξόδου από την Ευρωζώνη στο τραπέζι πάνω, θα μπορούσε να επιτευχθεί. Ναι, αλλά κύριε Λαφαζάνη, τώρα με αυτό όταν που μου όμως, λέτε, είναι όταν, σαν να μου παραδέχεστε όμως, ότι τόσο καιρό λέγατε ψέματα στον κόσμο. Όχι, καθόλου δεν έλεγα ψέματα, διότι... Όχι, δεν λέω για εσάς. Ως ΣΥΡΙΖΑ, ως συμμετέχον στον αυτό ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό ήταν η αυταπάτη. Πολλές φορές στην πολιτική ζωή υπάρχουν αυταπάτες. Κυριαρχείται ένα μέρος του πολιτικού κόσμου από αυταπάτες. Πιστεύει ότι θα κάνει εκείνο το άλλο, αλλά χωρίς να θίξει εκείνο ή το β'. Αυτό υπάρχει στην πολιτική ζωή. Πολλές φορές αυτό κρύβει και απάτη. Δεν ξέρω. Μπορεί να κρύβει ιδιοτέλεια. Μπορεί εξουσιομανία. Αυτό εγώ παίρνω την καλύτερη. Δημαγωγία, ναι, δημαγωγία. Εγώ παίρνω την δηλαδή καλύτερη. Να λες ότι κάτι δεν μπορείς να το κάνει. Να λες ότι κάτι μάλλον μπορείς να το κάνεις, αλλά να ξέρεις ότι δεν μπορείς να το κάνεις. Ωραία. Εγώ παίρνω την καλύτερη πλευρά των πραγμάτων, διότι δεν θέλω να μπω στις άλλες εκδοχές. Και λέω αυταπάτη. Υπήρχε έντονη αυταπάτη. Και αυτή την αυταπάτη εγώ πάντοτε την κατακεράβρωνα σε όλες τις συνεδριάσεις του ΣΥΡΙΖΑ, σε όλα τα κομματικά όργανα και αυτό έβγαινε δημόσια. Γιατί και προσωπικά και η αριστερή πλατφόρμα δεν είχαμε ψηφίσει καμία από τις αποφάσεις του ΣΥΡΙΖΑ από τη συνδιάσκεψη και το συνέδριό του μέχρι τώρα. Και γιατί δεν δεχτήκατε να συμμετέχετε σε αυτή την αυτό, κυβέρνηση, κύριε Λαφαζάνη. Αυτό το οποίο επενδύαμε, πού επενδύαμε εμείς. Και ελπίζαμε ότι κάτι μπορεί να γίνει. Ότι όταν έμπαινε στη ζυγαριά να πάμε και να συνομολογήσουμε ένα νέο μνημόνιο ή να συγκρουστούμε με το ευρωπαϊκό κατεστημένο, τελικά το αντιμνημονιακό πάθος που είχαμε και η ανάγκη να βγούμε από το μνημόνιο και οι διακηρύξεις μας να βγούμε από το μνημόνιο θα μας οδηγούσαν σε σύγκρουση με το ευρωπαϊκό κατεστημένο και επομένως θα άνοιγαν εξελίξεις. Σε αυτό ελπίζαμε. Αλλά δυστυχώς δεν ήρθαν έτσι τα πράγματα. Στην κρίσιμη στιγμή τι έγινε. Έγινε η μεγάλη αναδίπλωση. Η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ και προσωπικά ο Αλέξης Τσίπρας επέλεξε το μνημόνιο από το να συγκρουστεί με το κατεστημένο. Και είπε, με εκβίασαν. Εσείς αυτό βεβαίως θα σε εκβίασαν. Καταλάβατε βεβαίως. Τον Ιούνιο. Γιατί σε όχι. Τροχιά συμφωνίας με το ευρωπαϊκό κατεστημένο, όπως το λέτε, η κυβέρνησή σας ήταν ήδη από τον Φεβρουάριο, όταν είχε επιτύχει μια καταρχήν συμφωνία. Ναι. Άρα, εύλογα θα σας ρωτήσω κι εγώ, γιατί δεν είπατε τον Ιανουάριο, κοιτάξτε κύριε Τσίπρα, δεν ξέρω κύριε συνάδελφοι, εγώ παίρνω το καπελάκι μου και φεύγω, δεν συμμετέχω σε αυτή την κυβέρνηση, γιατί βλέπω ότι πάει σε μια κατεύθυνση που εγώ δεν συμφωνώ. Γιατί εδώ έρχονται και σας κατηγορούν ότι ναι, διαφωνούσατε, διαφωνούσατε, αλλά κρατούσατε τις υπουργικές καρέκλες και δεν αποχωρήσατε πριν. Ναι. Προκηρύξει εκλογές ο κύριος Τσίπρας. Εγώ ίσα-ίσα. Σας έχει απευθύνει και αυτή τη μομφή ο κύριος Τσίπρας για τις καρέκλες. Αλλά εντάξει, ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει, δικαιολογείται, σε δύσκολη θέση βρίσκεται, εντάξει. Κοιτάξτε, εγώ θυσίασα την υπουργική καρέκλα, όπως τη λέτε. Με το όχι. Και ήξερα ότι το όχι σημαίνει ότι δεν θα ήμουν στην κυβέρνηση. Και αυτό που μας κατηγορούν είναι ότι ρίξαμε την κυβέρνηση, παρόλο που δεν έγινε έτσι βεβαίως. Λοιπόν. Δεν λογαριάζω υπουργικές καρέκλες. Δεν με ενδιαφέρουν οι βουλευτικοί καρέκλα. Με ενδιαφέρουν αυτές τις θέσεις και τα αξιώματα στο βαθμό που είναι συμβατά με τις κατευθύνσεις και τους προσανατολισμούς μου. Με τα οράματα που έχω για την Ελλάδα, για τον ελληνικό λαό, για το μέλλον. Ωραία, γιατί δεν είπατε λοιπόν, το Φεβρουάριο φεύγω. Το Φεβρουάριο λοιπόν διαφώνησα. Έγινε, αν θυμάστε τότε, η Κεντρική Επιτροπή, όπου τέθηκε η συμφωνία της 20ης Φλεβάρη. Και για 5 ή 6 ψήφους. Η Κεντρική Επιτροπή είπε ναι σε αυτή τη συμφωνία. Η αριστερή πλατφόρμα διαθέτει περίπου το 30%. Εκτοξεύτηκε στο 45%, 47% σε εκείνη την ψηφοφορία με το όχι που είπε. Και βγάλαμε ανακοίνωση, η οποία
δημοσιοποιήθηκε και γράφτηκε παντού, εφημερίδες, τηλεόρασεις, ένα στεντόριο δυνατό σε αυτή τη συμφωνία. Αλλά σας είπα, παρά την κριτική μας, όλο αυτό το διάστημα, εμείς ελπίζαμε και παλεύαμε μέχρι την ίστατη στιγμή για να αλλάξουμε τα πράγματα και να μην πάμε σε μνημόνιο και να πάμε σε σύγκρουση με το ευρωπαϊκό κατεστημένο με ό,τι αυτό. Μα ακόμη και όταν υπεγράφει πια και ψηφίστηκε το μνημόνιο. Διότι εσείς δεν παρετήσετε ψηφίστηκε... όταν ψηφίζετε το μνημόνιο. Λέτε σε ένα οξύμορο σχήμα, επιτρέψτε μου κύριε Λαφαζάνη, ναι, ότι εμείς δεν ψηφίζουμε αυτά τα μέτρα, δεν ψηφίζουμε μνημόνια, αλλά δεν ρίχνουμε την κυβέρνηση. Και παρετήσετε μόνο όταν προκυρήσονται εκλογές, καταγγέλλοντας τον κύριο Τσίπρα. Εγώ δεν παρετήθηκα από την κυβέρνηση. Εγώ είπα ένα δυνατό όχι μαζί με άλλους συναδέλφους μου και στην εξουσιοδότηση που ζήτησε η κυβέρνηση να πάει να συνομολογήσει νέο μνημόνιο. Έτσι, και στα προκαταρκτικά μέτρα η και στο ίδιο το μνημόνιο. Λοιπόν, ήρθε όταν προκηρύχθηκαν οι εκλογές. Να πω. Λοιπόν, τι έγινε. Συγγνώμη, μόνο αυτό θα συμπληρώσω. Είχε την αίσθηση τότε κανείς και νομίζω ότι είναι και ακριβές αυτό. Σας το ρωτώ ανοιχτά. Ότι είχατε ένα φόβο από τη μία η δική σας πλευρά και από την άλλη η πλευρά του κύριου Τσίπρα και του Μεγάρου Μαξίμ, ποιος θα πάρει το μουτζούρι για τη διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ. Καταρχάς, η διάσπαση δεν είναι καλό πράγμα. Δεν θέλαμε εμείς διάσπαση. Μέχρι την τελευταία στιγμή δίναμε μάχη, έστω και οπισθοφυλακών, έστω με χίλιες δύο δυσκολίες, χωρίς να έχουμε βεβαίως αυταπάτες, μήπως μπορέσουμε να ξαναγυρίσουμε και να μην μπούμε ολοκληρωτικά στη γραμμή του μνημονίου. Βλέπαμε όμως μέρα με τη μέρα ότι η κυβέρνηση είχε πάρει την απόφαση και ακολουθούσε το μνημονιακό δρόμο με επιμονή και μανία, θα έλεγα. Δεν μπορούσε να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Διαχωριστήκαμε διότι δεν μπορούσαμε να συνδιαχειριστούμε μνημονιακές πολιτικές. Άρα κάπως έτσι πέφτει η κυβέρνηση. Γιατί λέτε λοιπόν ότι δεν ρίξατε την κυβέρνηση? Ναι. Κάνουμε μια συζήτηση βεβαίως για το παρελθόν συνεχώς. Όταν ξαφνικά... Κάνουμε μια συζήτηση για το παρελθόν, αλλά τον κόσμο τον ενδιαφέρει περισσότερο μέχρι, και το μέλλον. Θα έρθουμε στο μέλλον, αλλά μέχρι πριν δύο εβδομάδες καταγγέλλατε τον κύριο Τσίπρα για μεθοδεύσεις, για το ταχύτατο της προκήρυξης των εκλογών και ούτω καθεξής. Σας ρωτώ πολύ απλά, εφόσον εσείς εγκαταλείψατε το σκάφος που έγινε μνημονιακό. Άλλαξε όνομα, δεν μπορούσαμε να διαχωριστούμε. Για ποιο λόγο κατηγορείτε τον κύριο Τσίπρα που πήγε σε εκλογές? Μπορούσε να κρατήσει κυβέρνηση έτσι? Βεβαίως. Κοιτάξτε, οι κυβερνήσεις πέφτουν με δύο τρόπους. Είτε από πρόταση δυσπιστίας της αντιπολίτευσης, η οποία χρειάζεται για να περάσει 151 ψήφους στη Βουλή, είτε αν η ίδια η κυβέρνηση προκαλέσει στη Βουλή ψήφο εμπιστοσύνης και δεν πάρει ψήφο εμπιστοσύνης. Για να χάσει την ψήφο εμπιστοσύνης της Βουλής η κυβέρνηση, τι θέλει? Να μην έχει τη σχετική πλειοψηφία, ή αν έχει τη σχετική πλειοψηφία αυτή να είναι λιγότερη των 120 βουλευτών. Λοιπόν, η κυβέρνηση δεν προχώρησε να ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνη στη Βουλή. Γιατί δεν το έκανε αυτό? Όχι γιατί φοβήθηκε μήπως η Βουλή άρει την εμπιστοσύνη απέναντι στην κυβέρνηση, αλλά διότι φοβήθηκε ότι θα της δοθεί ψήφος εμπιστοσύνης. Και γιατί? Εμείς βεβαίως αριστερή πλατφόρμα, είναι λεπτός ο συλλογισμός, θα σας πω. Λοιπόν, εμείς δεν θα δίναμε ψήφο εμπιστοσύνης και εγώ το είχα δηλώσει και λέω δεν είναι δυνατόν να ψηφίσουμε μια κυβέρνηση που έχει ως πρόγραμμα να εφαρμόσει το μνημόνιο. Αδύνατον, γιατί διαφωνούσαμε το μνημόνιο. Αλλά εμείς είμαστε 25 όπως είδατε. Δεν είχαν ψηφίσει την κυβέρνηση γύρω στις 44. Δεν είχαν ψηφίσει, εννοώ το μνημόνιο. Ναι. Γύρω 44. Είτε με όχι, είτε με παρόν, είτε με αποχή κτλ. Γύρω 44. Οι άλλοι κάνανε πολλοί από αυτούς δηλώσεις ότι ναι, μεν δεν ψηφίσαν το μνημόνιο ή εν πάση περιπτώσει κάνανε παρόν κτλ. Αλλά θα δίνανε ψήφο εμπιστοσύνης. Και επίσης υπήρχε η εκδοχή που την έλεγε δημοσίως στο ποτάμι να απέχει από την ψηφοφορία. Έτσι μπορούσε να πάει η κυβέρνηση στη Βουλή και να πάρει τη σχετική πλειοψηφία με πάνω από 120 βουλευτές. Θα συμφωνήσουμε. Λοιπόν, μια στιγμή, να καταλάβετε το συλλογισμό. Να καταλάβετε το συλλογισμό. Όχι, εγώ τον κατάλαβα πολύ. Όχι, να το καταλάβουν και οι θεατές, γιατί είναι λίγο πολύπλοκο, είναι κοινοβουλευτικά. Επομένως, σου λέει, να πάω εγώ στη Βουλή, να ζητήσω ψήφο εμπιστοσύνης και να μου τη δώσει η Βουλή. Τότε είμαι υποχρεωμένο να συνεχίζω. Να συνεχίσω να κυβερνάω. Αυτό όμως δεν το ήθελε. Έκανε επιλογή να πάει σε εκλογές εξπρές. Δεν ήθελε να την ρίξουν. Παρετήθηκε η κυβέρνηση. Και παρετήθηκε για ποιο λόγο? Διότι πίστευε ότι με τις εκλογές αυτές εκπρές θα έπαιρνε αυτοδυναμία και θα αφόπλησε το όχι. Θα ευνηδίαζε το όχι.
απέτυχε και στα δύο, νομίζω. Και τώρα βαδίζουν σε εκλογές οι οποίες είναι πάρα πολύ κρίσιμες. Το όχι τελικά δικό σας είναι. Το όχι πιο. Το όχι. Το, εμείς ψηφίσαμε όχι στο μνημόνιο. Α, το όχι στο μνημόνιο, λέτε. Ναι, αλλά όχι. Από εκεί πέρα βεβαίως ψηφίσαμε και ένα πολύ δυνατό και περήφανο όχι. Όχι, το όχι του δημοψηφίσματος. Είναι δικό σας. Δημοψήφισμα, δηλαδή στον κύριο Τσίπρα στο δεν δίνεται τίποτα. Κοιτάξτε, από αυτό το όχι. Εμείς δεν μπορούμε να χειραγωγήσουμε το 62% και είναι αδύνατο το χειραγωγήσεις, ούτε να πούμε ότι εμείς το εκφράζουμε και το αντιπροσωπεύουμε. Έχετε κατηγορηθεί βεβαίως, για λαθροχειρία, μάλιστα. Τώρα, με συγχωρείτε, βλέπετε να κάνω καμιά λαθροχειρία. Είναι δυνατόν να κάνω λαθροχειρία. Να πω δηλαδή το 62% το εκπροσωπούμε εμείς. Αυτό όμως που λέμε είναι ότι αυτό το όχι είναι ο προσανατολισμός που έπρεπε να ακολουθήσει η χώρα. Και εμείς αυτό το όχι θέλουμε να το συνεχίσουμε. Εμείς αυτό το όχι δεν το εγκαταλείπουμε. Και λέμε ότι το όχι αυτό δεν ιτήθηκε. Πρέπει να συνεχιστεί μέχρι την τελική νίκη. Ναι, και αυτό εκφράζουμε στις εκλογές. Είναι τελικός για να έχουμε και στην επόμενη μέρα όχι στο ευρώ. Εσείς έτσι διαβάζετε αυτό το όχι. Είστε το κόμμα της δραχμής. Όχι, δεν είμαστε κόμμα της δραχμής. Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη ανοησία που την ακούω συχνά από το Sky. Και δεν με ενοχλεί. Ξέρετε το ψέμα. Εμένα ποτέ δεν με ενοχλεί. Όχι, δεν είναι ψέμα. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Επειδή με έφεσε τώρα για ανοησία. Είπατε για το σταθμό ότι λέει ανοησίες. Μια στιγμή. Εσείς βγαίνετε δημοσίως και υπερασπίζεστε την επιστροφή στο εθνικό νόμισμα. Το κάνετε και πριν από λίγο. Τι σχέση έχει αυτό με το ότι είμαστε κόμμα της δραχμής. Αυτό δεν λέει τίποτα. Δεν λέει τίποτα. Είναι ανόητο. Δηλαδή, τι είμαι, κόμμα ενός νομίσματος, έστω και του εθνικού νομίσματος. Όχι, έχουμε τώρα, πρόγραμμα. Μην κάνουμε παιχνίδια με τις λέξεις, καταλαβαίνετε ποιο είναι το ερώτημά μου. Όχι, μια στιγμή, εάν μια στιγμή, έρθετε μια στιγμή, στην εξουσία, μια στιγμή, θα επιχειρήσετε την έξοδο της χώρας από το ευρώ. Αυτό είναι το ερώτημα. Πολύ απλό. Δεν είπα καμία ανοησία σε αυτό. Ναι, εγώ το θεωρώ ανοησία και επιτρέψτε μου να το πω. Δεν με ενοχλεί η κριτική και δεν με ενοχλεί και αυτό το που λέγεται. Σας το λέω ειλικρινά, δεν με πειράζει. Γιατί δεν με πειράζει? Γιατί δεν είναι η αλήθεια. Αν ακούω πολλές φορές μια κριτική που με αγγίζει, που νιώθω ότι έχει βάση. Και είναι η αλήθεια, την αλήθεια λέω, θέλουμε. Με ενοχλεί. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι έχουμε ένα πρόγραμμα εμείς. Ένα ριζοσπαστικό προοδευτικό πρόγραμμα για να βγει η Ελλάδα από την κρίση και να μπει σε έναν δρόμο ανάπτυξης και παραγωγικής ανασυγκρότησης. Mm-hmm. Αυτό το πρόγραμμα λέει όχι στη λιτότητα, δηλαδή στήριξη μισθών και συντάξεων. Ναι. Αυτό το πρόγραμμα λέει όχι στο ξεπούλημα της χώρας. Δηλαδή, ναι. Στη δημόσια περιουσία, ναι, στις δημόσιες στρατηγικές επιχειρήσεις με ανασυγκρότησή τους. Εμείς έχουμε ένα πρόγραμμα που λέει όχι στη φορολογία. Δεν μπορεί να βάλει στον αγρότη 26% φορολογία από το πρώτο ευρώ. Όλα αυτά μαζί πώς γίνονται λοιπόν, όμως, θα σας πω, κύριε Λαφαζάνη, μέσα λέμε, στο πλαίσιο λέμε, του ευρώ. Ναι, λέμε όχι. Λέμε όχι στην εθνική υποτέλεια. Γιατί τώρα, κυρία Κοσιόνη, η Ελλάδα τελεί υποκυδαιμονία. Είναι μια απικία μέσα στην Ευρωζώνη. Όταν αυτό είναι. Δανείζεσαι και σε τέτοιο βαθμό, κυβερνόμεθα, είναι λογικό να εξαρτάσαι από ξένους. Έτσι δεν είναι, να εξαρτάσαι από άλλους. Κυβερνόμεθα, θα σας πω γιατί. Άλλο το να έχεις μια πίστοση, να παίρνεις μια χρηματοδότηση και άλλο το να σου επιβάλλουν ένα κατεδαφιστικό πρόγραμμα λαιλασίας και καταλήστευσης. Γιατί αυτό γίνεται 5 χρόνια τώρα. Ναι, πάει να γίνει ανά 3 χρόνια. Αν μου επιτρέπετε λοιπόν, την έκφραση, είναι και η μαγιά των πολιτικών δυνάμεων σε αυτή τη χώρα. Δεν είναι, κοιτάξτε, οι πολιτικοί δεν είναι μαγιά. Να παρουσιάσουν ένα δικό τους πρόγραμμα που να ξεπερνάει αυτά που ζητούν οι δανειστές. Εγώ βρίσκω, αυτή μια προσωπική μου άποψη, καταθέτω έτσι στη συζήτησή μας, κύριε Λαφαζάνη, ότι έχουν δυσκολευτεί πάρα πολύ οι πολιτικές δυνάμεις από την πρώτη στιγμή που μπήκαμε στα μνημόνια να καταθέσουν τη δική τους πρόταση για την υπέρβαση της κρίσης και καθόμαστε παθητικά και δεχόμαστε αυτά που μας λένε οι δανειστές. Απουσία δικών μας προτάσεων. Είμαι κατανοητή, φαντάζομαι. Ναι. Πώς λοιπόν, είστε κατανοητή. Λέω συνεπώς το εξής πράγμα. Ότι εσείς είστε οι πολιτικές δυνάμεις εκείνοι που πρέπει να δώσουν μια πρόταση, θετική πρόταση για το πώς θα πρέπει να υπερβούμε την κρίση και να μην περιμένουμε από τους δανειστές να μας πούν τι θα κάνουμε. Κοιτάξτε, κύριε Κοσιόνη, αυτά είναι ωραία πράγματα, αλλά είναι εκτός πραγματικότητας. Αν εγώ προτείνω αυτό το πρόγραμμα, το οποίο άρχισα να σας λέω στην Τρόικα, στους δανειστές. Αυτό το πρόγραμμα θα πρέπει να ισοσκελίζει τον προϋπολογισμό. Στο κατεστημένο, με συγχωρείτε, από εκεί αρχίζουν λοιπόν οι περιορισμοί. Αν αρχίζουν έτσι, δεν πάμε έτσι καλά. Είναι. Δεν πάμε καλά. Όχι, καθίστε. Λοιπόν, αν πω εγώ το δικό μου πρόγραμμα, θα μου πούνε ωραίο το πρόγραμμά σας, αλλά εμείς αυτό το πρόγραμμα δεν το θεωρούμε ότι μπορεί να σας βγάλει από την κρίση, κατά τη δικιά τους κρίση, άρα
Εδώ χρειάζεστε λιτότητα, χρειάζεται να πουλάτε την περιουσία σας, χρειάζεται να σας καθορίζουμε πότε θα ανοίγουν τα φαρμακεία, πότε θα κλείνουν, χρειαζόσαστε να βάλετε φόρους, χρειαζόσαστε το ένα, χρειαζόσαστε το άλλο. Απορριθμίσεις κάθε μορφή σε κάθε είδους. Αν πω ότι είμαι αντίθετος με αυτό το πρόγραμμα, ξέρετε τι λένε αυτοί? Κόβουμε τη στρόφιγγα. Σε στραγγαλίζουμε. Αυτό δεν κάνανε τώρα με τα capital control. Ωραία. Άρα. Είχαν και ένα καλό, βλέπω. Πέσαν οι εισαγωγές. Ναι, με τα capital control. Πριν από λίγο. Άρα, λοιπόν, εσείς με αυτά που προτείνετε, κλείνει στρόφιγγα. Λοιπόν, επομένως. Αυτό μας οδηγεί εκτός ευρώ, έτσι, γι' αυτό, να το συμφωνήσουμε. Γι' αυτό λέω ότι εμείς ξεκινήσαμε, αν είμαστε κόμμα της δραχμής, σας λέω ότι έχουμε ένα ολοκληρωμένο συνεκτικό πρόγραμμα εξόδου από την κρίση και ανάπτυξη της χώρας. Και αυτό το πρόγραμμα θεωρούμε ότι είναι αδύνατον σχεδόν. Εγώ θεωρώ αδύνατον να εφαρμοστεί στο πλαίσιο της Ευρωζώνης, στο πλαίσιο του ευρώ. Γιατί είναι αδύνατον να εφαρμοστεί? Όχι γιατί εγώ έχω κανένα πρόβλημα, κανένα πλέγμα με το ευρώ. Δεν έχω πρόβλημα. Όπως να λέγεται το νόμισμα, ενιαίο να είναι, παγκόσμιο να είναι, δεν με ενδιαφέρει. Αρκεί να μπορώ να εφαρμόσω μια πολιτική μέσα σε αυτό το πλαίσιο η οποία να μας βγάζει την κρίση. Το ευρώ δεν μας το επιτρέπει. Η Ευρωζώνη δεν μας το επιτρέπει. Γιατί δεν μας το επιτρέπει? Διότι δεν είναι ένα νόμισμα, μια νομισματική ζώνη. Είναι πολιτική, ιδεολογική, προγραμματική, μονοδρομημένη κατεύθυνση. Μάλιστα. Λοιπόν, επομένως, για να εφαρμοστεί ένα πρόγραμμα διεξόδου για την Ελλάδα από την σημερινή κρίση, χρειάζεται εθνικό νόμισμα η Ελλάδα. Ας πούμε λοιπόν ότι συμβαίνει αυτό. Και να κάνουμε μια πολύ ειλικρινή συζήτηση, γιατί πραγματικά νομίζω ότι σε δύο εβδομάδες έχουμε εκλογές. Θέλουν να καταλάβουν ακριβώς τι είναι αυτό που προτείνετε και οι τηλεθεατές που μας παρακολουθούν. Την αλήθεια πάντοτε λέμε. Με τη δραχμή. Ναι. Έστω ότι πιστεύουμε στο εθνικό νόμισμα. Εθνικό νόμισμα. Και εφαρμόζουμε αυτή την πολιτική που προτείνετε. Αυτό τι ρίσκα έχει για το λαό? Τι δυσκολίες θα δημιουργήσει? Θα πάμε στη δραχμή και μία μέρα θα ξυπνήσουμε και θα έχουν λυθεί όλα μας τα προβλήματα? Δεν θα χρωστάει η χώρα το χρέος? Θα έχουμε διαγράψει μονομερώς το χρέος και δεν θα τρέχει τίποτα? Όχι, βεβαίως, θα μπορούμε να δανειζόμαστε χρήματα? Οι καταθέσεις μας θα είναι ασφαλείς? Οι εισαγωγές, οι εξαγωγές θα γίνονται με κανονικό τρόπο? Για το χρέος θα σας πω βεβαίως, γιατί είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Κοιτάξτε, εγώ δεν είμαι μάγος. Αν ψάχνουν για μάγο, δεν θα το βρουν στο πρόσωπό μου, ούτε στη Λαϊκή Ενότητα. Δεν έχουμε μαγικά ραβδιά. Εδώ που φτάσαμε, δεν φτάσαμε χάρη στη Λαϊκή Ενότητα, ούτε χάρη σε μένα. Άλλοι κυβερνούσαν τη χώρα, άλλοι εφάρμοζαν πολιτικές και άλλοι τις χειροκροτούσαν αυτές τις πολιτικές τόσα χρόνια. Τις έλεγαν. Τα μην ήσασταν και εσείς στην κυβέρνηση, σας το θυμίζω. Τα λέγανε. Όχι, τώρα. Μην ξεχνάτε, όχι, γιατί τώρα ξέρετε. Τα μπερδεύετε. Στο ΣΥΡΙΖΑ πλέον βρίζετε όλους τους παλιούς. Και ξεχνάτε ότι έχετε υπάρξει και εσείς στην κυβέρνηση. Διότι 7 μήνες, εγώ ξέρετε τι έκανα, τι υποστήριζα και πώς κινήθηκα. Λοιπόν, για πάμε και τώρα, πώς κινήθηκα θέμα. Και αν αυτό επηρέασε κατά τη χώρα αρνητικά, να μου το πείτε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εδώ μιλάμε για μια πορεία ολόκληρη που έφτασε η χώρα εδώ. Δεν έφτασε ούτε σε 7 ωραία, μήνες. Πάμε στο θέμα μας, λοιπόν. Λέτε, δεν υπόσχεστε ένα παράδεισο, μπράβο, με τη δράση. Εμείς δεν ευθυνόμαστε για την κρίση. Ωστόσο, ξέρουμε ότι πρέπει τώρα η χώρα να αντιμετωπίσει τα προβλήματα, ανεξάρτητα ποιος έφτιαξε που φτάσαμε ως εδώ. Πρέπει να αποδοθούν ευθύνες, αλλά εδώ φτάσαμε. Εδώ δεν υπάρχουν μαγικές συνταγές. Και να πει κανείς ότι εγώ θα κάνω αυτή την επιλογή και κοιτάξτε, αυτόματα θα ανοίξουν οι δρόμοι, οι ουρανοί θα ρίγουν χρήμα, οι μισθοί θα ανέβουν στα ύψη κτλ. Δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα. Υπάρχει όμως η δυνατότητα να μην βουλιάζουμε, να σταματήσουμε τον κατήφορο, να σταματήσουμε την δουλεία, γιατί οι Έλληνες είναι σκλάβοι σήμερα. Με εθνικό και τα παιδιά νόμισμα μας γίνονται πρόσφυγες. Δεν θα είμαστε σκλάβοι πρόσφυγες. Και πρόσφυγες. Αυτό που πάμε πρόεδρε, λοιπόν, που μπορεί να γίνει με το εθνικό νόμισμα, να σταματήσουμε τον κατήφορο. Και σιγά σιγά να αρχίσει η χώρα να μπαίνει σε ανακαμψιακή τροχιά. Πώς θα γίνει? Εγώ δεν το καταλαβαίνω αυτό. Να σας πω, εγώ, να σας πω ότι καταλαβαίνω και να με διορθώσετε, είμαι πολύ ανοιχτή σε αυτό. Εγώ καταλαβαίνω ότι εάν επιστρέψουμε στο εθνικό νόμισμα, την επόμενη μέρα προφανώς οι τράπεζές μας δεν θα ήταν καλυμμένες από το ευρωσύστημα, άρα θα έπρεπε να λειτουργούμε ό,τι χρήματα έχουν μέσα. Αμφιβάλλω αν θα υπήρχαν χρήματα μέσα. Είδαμε και τι συνέβη με τον πανικό του προηγούμενου χρονικού διαστήματος. Προφανώς μιλάτε για τώρα. Capital control. Προφανώς μιλάτε για τώρα. Γιατί για οι τράπεζες έχουν αδειάσει τώρα. Έχουν αδειάσει από διάφορους αετονίχηδες που βγάζουν τα λεφτά τους έξω μαύρα, αφορολόγητο χρήμα. Δεν έχουν αδειάσει. Ναι, όχι, περίμενε. Είδατε και ποιοι άνθρωποι στέκονταν στα ATM. Ακριβώς. Και έχουν αδειάσει επίσης από μικροαποταμιευτές, οι οποίοι δεν έχουν να επιβιώσουν και παίρνουν τα λεφτά τους από τις τράπεζες, ό,τι είχαν
για να μπορέσουν να ζήσουν. Έτσι έχουν τα πράγματα. Λοιπόν, αυτή άρα τη έχουν αδειάσει οι τράπεζες. Και τι γίνεται με τις αδειασμένες τράπεζες? Έρχεται ο Έλληνας φορολογούμενος με δεκάδες δις δανεικά να τις ανακεφαλοποιεί. Ναι. Και να τις διαχειρίζονται αυτοί που τις φτάσανε ως εδώ. Οι ιδιώτες τραπεζίτες. Αυτά είναι οξύμορα πράγματα. Δεν γίνονται, είναι απαράδεκτα, διανόητα. Και λυπάμαι πάρα πολύ που μιλάνε για αγορά κάποιοι και αποδέχονται αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, πώς γίνεται να βάζει τράπεζες, άλλος τα λεφτά και άλλοι να τα διαχειρίζονται? Αν είχαμε εθνικοποιημένες τράπεζες, ας πούμε, όπως ναι. προτείνετε εσείς, δεν κάνω λάθος, αυτό ναι. προτείνετε, έτσι βεβαίως, δεν είναι? Βεβαίως. Αυτό σημαίνει ότι θα ήταν εκτός του συστήματος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, βεβαίως. Έτσι δεν είναι? Άμα πάμε σε εθνικό νόμισμα, αυτή τη βεβαίως. Στιγμή που οι τράπεζες λειτουργούν με ELA, στην πραγματικότητα δεν θα είχαμε τη δυνατότητα να είχαμε αυτά τα χρήματα. Βεβαίως δεν θα είχαμε τη δυνατότητα. Άρα πώς θα λειτουργούσαν οι τράπεζες? Μα οι τράπεζες θα ανακεφαλαιοποιούνται από την Εθνική Κεντρική Τράπεζα. Με τι χρήματα? Με το εθνικό μας νόμισμα. Με τις καταθέσεις μας. Όχι, με εθνικό νόμισμα. Η Κεντρική Τράπεζα, όπως ξέρετε, έχει μια λειτουργία. Η Κεντρική Τράπεζα μπορεί να χρηματοδοτεί το δημόσιο με ένα προνομιακό επιτόκιο, όπως γινόταν και παλιότερα. Κόβαμε χρήμα, λοιπόν, όπως, θα δημιουργούσαμε πληθωρισμό. Όπως γινόταν και παλιότερα, όπως γίνεται και στα 99% των χωρών του πλανήτη, έτσι γίνεται. Εδώ το έχουμε θεωρήσει παράδοξο αυτό και είναι αδιανόητο, δεν ξέρω γιατί. Λοιπόν, εντάξει, γιατί ανήκουμε σε μια νομισματική κοινότητα πια, έτσι, δεν μιλάμε για αυτή την η νομισματική κοινότητα δραχμή, όμως όπως λειτουργεί με γερμανικά κριτήρια και με γερμανικές προδιαγραφές, με βάση τα συμφέροντα της γερμανικής οικονομίας κατά βάση και όχι με την ταχύτητα, τις ανάγκες και τις προτεραιότητες που πρέπει να έχει η ελληνική οικονομία. Εμείς βουλιάζουμε και η Γερμανία στέκει καλά. Και λέμε έχουμε νέο νόμισμα και τα νόμισματα είναι όσες είναι οι χώρες στην ουσία. Διότι τι είπα να πει νέο νόμισμα, μια στιγμή κυρία Κουσιώνη, τι είπα να πει νέο νόμισμα? Όταν η χρηματοδότηση μιας επιχείρησης στη Γερμανία είναι σχεδόν με μηδενικό επιτόκιο και εδώ θέλει διψήφιο και υπερδιψήφιο και αν σου δώσουν δάνειο. Δεν είναι νέο το νόμισμα. Το νόμισμα είναι διαφορετικό στην Ελλάδα, διαφορετικό στη Γερμανία, διαφορετικό στη Γαλλία, διαφορετικό στην Ιταλία. Το γερμανικό δημόσιο χρηματοδοτείται με αρνητικά επιτόκια. Δηλαδή πληρώνει το γερμανικό δημόσιο για να το δανείσει. Αυτό δείχνει και ότι είναι εμείς, πολύ ισχυρή εδώ οικονομία. Εμείς δεν μπορούμε να βγούμε σε αγορές. Μα δεν είναι υπάρχει πολύ ενίο νόμισμα. Είναι οικονομία που είναι βασισμένη δεν υπάρχει, κυρία Κωσιώνη, σε μια συνταγή ενίο νόμισμα. Που προτείνεται και στην αυτή Ελλάδα. Είναι η κοροϊδία που γίνεται. Ο μεγάλος εμπεγμός. Και δεν λέγεται η αλήθεια στον ελληνικό. Υπάρχει μια ευρωτύφλωση. Και δεν θέλουμε να ανοίξουμε ούτε καν τη συζήτηση. Κύριε Λαφεζάνη, δεν θέλουμε να ανοίξουμε τη συζήτηση. Είναι λοιπόν, οι κανόνες της αγοράς έτσι όπως αυτή τη στιγμή είναι λειτουργούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι οι γερμανικές προδιαγραφές. Είναι πολύ έντιμο αυτό που λέτε, ότι αυτό δεν μου κάνει. Θέλω να φύγω έξω από αυτό. Εγώ προσπαθώ να διερευνήσω και να διαφωτίσω τους ανθρώπους που μας παρακολουθούν ως προς το πόσο εύκολο είναι αυτό που προτείνετε εσείς. Τίποτα δεν είναι εύκολο. Οι ευκολίες υπάρχουν αλλού. Όχι στη σημερινή Ελλάδα. Θέλω, δηλαδή, δεν υπάρχουν τίποτα. Με τα capital εύκολα. Controls εύκολα, είδαμε πώς παρέλυσε το εμπόριο. Πώς παρέλυσαν οι συναλλαγές. Με συγχωρείτε. Ναι. Δεν όχι, δυνατόν. Βάζω μια παραπάνω την ελιά για ωραία, το. Ωραία. Τι σημαίνει. Μου λέτε ότι είναι εύκολο. Λέω δεν είναι, υπάρχει εύκολο πράγμα. Δεν υπάρχει εύκολο δρόμο. Εμείς δεν θέλουμε να πω ψέματα σε κανέναν. Την αλήθεια λέμε. Και λέμε στον ελληνικό λαό κατάματα την αλήθεια. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο καμπής. Πολύ δύσκολο σημείο. Και για να βγούμε από εδώ θέλει προσπάθεια. Θέλει αγώνα, σκληρό αγώνα. Δεν προτείνω εγώ τον εύκολο δρόμο και ο οποίος θα είναι ανθόσπαρτος και θα τον περπατήσουμε. Λέω είναι δύσκολος. Αλλά όμως αυτός ο δρόμος έχει ελπίδα και προοπτική. Σε τι αυτό λέω. Βάθος λοιπόν, χρόνου, σας έλεγα, αυτό λοιπόν, το έχετε υπολογίσει. Σας έλεγα λοιπόν ότι με το εθνικό νόμισμα μπορεί να πάμε σε μια βιώσιμη οικονομία με βάση και ένα πρόγραμμα αντίστοιχο που πρέπει να εφαρμοστεί, γιατί το εθνικό νόμισμα δεν αρκεί. Πρέπει να συνοδεύεται από ένα ουσιαστικό, ριζοσπαστικό κατά τη γνώμη μας, προοδευτικό πρόγραμμα ανασυγκρότησης. Λοιπόν, μπορεί να πάμε σε μια βιώσιμη οικονομία και μια βιώσιμη προοπτική και να μπορέσουμε να ενισχύσουμε τις εξαγωγές μας, να αποδυναμώσουμε τις εισαγωγές και να υποκαταστήσουμε τις εισαγωγές, να ενισχύσουμε το τουριστικό ρεύμα και κυρίως να μπορέσει η ελληνική οικονομία να αποκτήσει ρευστότητα, κυρία Κωσιώνη. Το πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας σήμερα, το βασικότερο, το θεμελιώδες πρόβλημα, είναι η ρευστότητα. Και αυτό το πρόγραμμα αν δεν υπάρχει, δεν έχει κυρία λιτότητα. Κωσιώνη, ακούστε, αν δεν υπάρχει ρευστότητα, ματαιοπονούμε.
Πώς δηλαδή θα αναζωογονήσουμε την οικονομία μας? Η οικονομία για να αναζωογονηθεί θέλει δύο πράγματα. Ένα πολύ μεγάλο, ισχυρό, ανασυγκροτημένο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και χρηματοδότηση με ευνοϊκούς όρους των μικρομεσαίων τουλάχιστον επιχειρήσεων. Λοιπόν, αν δεν υπάρξει αυτό, ξεχάστε την ανάταξη της οικονομίας. Δεν υπάρχει ανάταξη. Αυτά τα οποία λένε οι οικονομολόγοι των ξένων, ξέρω εγώ, για τα χτυπάμε τα ντοκτορά, είναι λόγια του αέρα. Από τους έχω κουραστεί να τους ακούω στη Βουλή να περνάνε, να έρχονται και να παρέρχονται με διάφορα ντοκτορά από διάφορα ξένα πανεπιστήμια και να είναι εκτός πραγματικότητας. Λοιπόν, αν υπήρχε ρευστότητα μέσα στην Ευρωζώνη, γιατί αυτό έπρεπε το πρώτο πράγμα που να υπάρξει στην ελληνική οικονομία από την πλευρά των ευρωζωνικών κυρίαρχων δυνάμεων. Και λέγανε ποια είναι τα προβλήματα της Ελλάδας. Δεν είναι να τη βουλιάζουμε στη λιτότητα. Δεν είναι. Γιατί όσο μεγαλύτερη λιτότητα. Τώρα είμαστε σε μια είναι, η φορολογία που βάζουν, με συγχωρείτε. Πάνε στον αγρότη. Έχουμε έρθει σε εθνικό νόμισμα. Κοιτάξτε, και σας λέω, κυρία Κοσιόνη, με εθνικό νόμισμα κυρία Κοσιόνη, και σε μια λογικά απομόνωση, να μιλάμε. Πώς λογικά θα βρούμε να μιλάμε. Αυτά τα χρήματα λογικά να μιλάμε. Πάνε στον αγρότη. Στον αγρότη. Ο οποίος με τα δυσκολία επιβιώνει στο χωράφι. Και του λένε, κοίταξε να δεις. Σου βάλαμε φόρο από 13% από το πρώτο ευρώ. Από το πρώτο ευρώ δεν έχεις αφορολογητό τίποτα. Λοιπόν, έρχονται τώρα και λένε θα το πάμε 20 και μετά 26. Λοιπόν, τι θα γίνει με αυτή την φορολογιασία, όπως καταλαβαίνετε, παράδειγμα το έφερα γιατί υπάρχουν πολλά άπειρα παραδείγματα. Λοιπόν, με αυτή τη φορολογιασία πνίγεται η οικονομική δραστηριότητα. Όταν πνίγεται η οικονομική δραστηριότητα, δεν φεύγουμε από την ύφεση. Βουλιάζουν εγώ πέρσα. Αυτό επομένως, που εξακολουθώ με καταλαβαίνω και παρακαλώ απαντήστε το μου γιατί είναι κρίσιμο. Ναι. Είναι γιατί με εθνικό γιατί νόμισμα έχουμε, δεν θα έχουμε λιτότητα. Γιατί θα έχουμε αυτό το οποίο έχουν προνομιακά όλες οι χώρες του κόσμου με εθνικό νόμισμα. Όταν η οικονομία τους συναντάει δυσκολίες, όταν η οικονομία τους βρίσκεται σε ύφεση, η κεντρική τους τράπεζα κάνει ευνοϊκή χρηματοδότηση και του δημοσίου και της και των τραπεζών και μέσω των τραπεζών της ιδιωτικής δηλαδή οικονομίας. Θα εκτινάξουμε δηλαδή τον πληθωρισμό. Όχι, γιατί αν έχεις μια οικονομία η οποία είναι σε ύφεση, μια οικονομία που έχει αργό παραγωγικό δυναμικό, μια οικονομία η οποία μπορεί να απορροφήσει επενδυτικά και αναπτυξιακά την ρευστότητα, αυτή δεν θα προκαλέσει πληθωρισμό ή ρευστότητα. Τελήματά μας δεν θα πρέπει προκαλέσει να τα κλείνουμε. Πληθωρισμό. Καταλάβατε, δεν θα προκαλέσει πληθωρισμό. Και χρήματα θα μπορούσε που να θα προκαλέσει δηλαδή, πληθωρισμό. Θεωρητικώ θα είναι κλειστές οι αγορές απέναντί μας. Ακούστε τον λογισμό. Από πού θα παίρνουμε χρήματα. Θα μπορούσε να προκληθεί όταν είχα μια οικονομία η οποία βάδιζε σε σχετική ανάπτυξη και ερχόμαστε εμείς να κόβουμε χρήμα για να επιδοτούμε μισθούς και συντάξεις. Αυτό πράγματι μπορεί την οικονομία αυτή να την έβαζε σε ισχυρή πληθωριστική τροχιά. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή έχει ανάγκη από ρευστότητα η οικονομία. Βεβαίως θα είχαμε συζητήσει. Αλλά απορρίπτονταν πάντα. Αν και εκεί μερικώς. Διότι αυτή την απαγορευμένη συζήτηση δεν την άνοιγαν ούτε στα κόμματα ούτε στη δημόσια ζωή. Υπήρχε μια προκατάληψη. Και τώρα υπάρχει προκατάληψη. Υπάρχει μια τρομοφοβία γύρω από το εθνικό νόμισμα. Το οποίο δεν μπορώ να το καταλάβω. Γιατί να μην ανοίξει συζήτηση. Καλό κάνει αυτή η συζήτηση. Όχι πάντοτε για να συμφωνήσουμε όλοι. Αλλά τουλάχιστον να ξέρουμε ένα στα επιχειρήματα του άλλου και μπορεί να ακούσουμε κάτι θετικό. Και εγώ σας λέω, αυτά που εγώ προτείνω δεν είναι μόνο από μια ιδεολογική σκοπιά, μια πρόταση προγραμματική. Εκεί θα πάει η Ελλάδα, είτε το θέλουμε, είτε δεν το θέλουμε. Σας άκουσα να το ξαναλέτε και αυτό. Θα πάει, ότι γιατί, είναι δηλαδή γιατί θα πάει. Νομοτελειακό γιατί θα να πάει εκεί. Εκεί. Γιατί θα πάει εκεί. Όχι γιατί είναι μια αριστερή ή δεξιά πρόταση του εθνικού νόμισμα, αλλά διότι οι ίδιες οι ανάγκες και οι πιέσεις που υφιστάμεθα, που είναι αφόρητες πιέσεις, αυτό το πρόγραμμα που τώρα θα μπει σε εφαρμογή μετά τις εκλογές, δεν μπορεί να εφαρμοστεί. Άρα, κύριε δεν θα Λαφαζάνη, μπορέσει να ολοκληρωθεί. Άρα θα πάμε εκεί. Το θέμα λοιπόν είναι να πάμε με ένα σχεδιασμένο τρόπο, συντεταγμένα, με πρόταση. Αυτό να έρθουμε. Να λέτε, πάμε λοιπόν, δηλαδή με μια κατεύθυνση η οποία θέλει να είναι μια πολύ καλή προετοιμασία προκειμένου βεβαίως, να είναι αποτελεσματικό. Όλα ο κύριος Τσίπρας βρέθηκε με το μαχαίρι στο λαιμό πριν από λίγους μήνες και επέλεξε να μην οδηγήσει τη χώρα σε άτακτη χρεοκοπία, δεδομένου ότι αυτή η προετοιμασία που περιγράφεται προφανώς και δεν υπήρχε, και να την οδηγήσει σε ασφαλή δρόμο. Εσείς στη θέση του θα είχατε τραβήξει την πρίζα? Εγώ στη θέση του θα έκανα αυτό που του είχα πει εδώ και χρόνια και με επίταση τους τελευταίους μήνες να κάνουμε.
να σχεδιάσουμε μια εναλλακτική πρόταση και προοπτική εκτός Ευρωζώνης. Και μάλιστα είχα πει ότι αυτή η πρόταση έπρεπε να ήταν διαμορφωμένη, κυρίως ως πολιτική πρόταση, γιατί πολιτικό είναι το θέμα, και να ήταν πάνω στο τραπέζι με τους δανειστές από την πρώτη στιγμή. Ότι κύριοι, εντάξει, διαπραγματευόμεθα, αλλά αν μας εκβιάζετε, αν θέλετε να μας βάλετε ένα πρόγραμμα, το οποίο για μας είναι θηλιά στο λαιμό μας, τότε έχουμε εναλλακτικό δρόμο. Και αυτό έπρεπε να το ξέρουν και να το εννοούμε τον εναλλακτικό δρόμο. Τότε υπήρχε και μια πιθανότητα, αν θέλετε, να γίνει και διαπραγμάτευση. Άρα όσο να υποθέσω ότι ομήρους, με τα σχέδια β' του κυρίου Βαρουφάκη εσείς συμφωνούσατε. Εγώ δεν ήξερα να υπάρχει κανένα σχέδιο β' στην κυβέρνησή μας. Δεν το ήξερα. Και όποτε έκανα λόγο για το σχέδιο β', πεταγόντουσαν επάνω. Δεν το θέλανε με τίποτα. Και δεν μετά πώς αντιμετωπίσατε την, δεν ξέρω, επομένως, την πληροφορία να υπήρχε. Που αν υπήρχε κανένα σχέδιο στην... του κυρίου Βαρουφάκη, το οποίο δεν ήταν γνωστό σε μένα στην κυβερνητική επιτροπή, ήταν σε κάποιο κλειστό κύκλο, δεν μπορώ να το ξέρω και δεν μπορώ να πάρω ούτε στο λαιμό. Ούτε αυτά τα περί παράλληλων νομισμάτων, IOUs, ούτε αυτά τα γνωρίζατε, τα είχατε ακούσει, τα είχατε συζητήσει. Είχαν ακουστεί τέτοιες ιδέες και είχαν και από έξω ακουστεί τέτοιες ιδέες και είχαν εισαχθεί τέτοιες ιδέες και διάφοροι οικονομολόγοι που κατά καιρούς επισκέπτονταν τη χώρα μας λέγανε τέτοιες ιδέες. Όπως και για το εθνικό νόμισμα μιλάγανε. Σοβαροί οικονομολόγοι. Εγώ δεν πίστευα στα παράλληλα νομίσματα, δεν τα θεωρούσα ότι είναι μια θετική λύση για τη χώρα, αλλά ακούγονταν και αυτές οι απόψεις. Αυτό όμως που λέτε είναι ότι εγώ θα προετοίμαζα και έπρεπε να προετοιμαστεί η χώρα. Η χώρα έπρεπε να έχει ένα εναλλακτικό σχέδιο έτσι και αλλιώς. Όχι γιατί σώνει και καλά θα το άρα επέλεγε ως επιλογή, γινότανε, ως επιλογή. Εδώ η Γερμανία έχει σχέδιο. Δεν έχει εναλλακτικό Ρωσία... σχέδιο η Γερμανία. Επιχειρήθηκε να μπει έτσι ως αντίπαλον δέος σε αυτή τη διαπραγμάτευση τελικώς, κύριε Λεφαριζάνη, ή όχι. Σήμερα μάλιστα ακούσαμε και μια αιχμή προς το πρόσωπό σας, από ό,τι κατάλαβα, από τον κύριο Τσίπρα. Είπε ότι εγώ ποτέ δεν ζήτησα από τους Ρώσους λεφτά για εμπορικές συνεργασίες, πήγα εκεί. Άλλο αν κάποιοι έχουν την ψευδαίσθηση ότι η σημερινή Ρωσία είναι συνέχεια της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Προφανώς για εσάς ερχόταν αυτό το γέλος. Για μένα. Ναι, δηλαδή, σαφές. Έχω πέσει τόσο έξω, δηλαδή, ότι μπερδεύω τη σημερινή Ρωσία με την παλιά Σοβιετική Ένωση. Εγώ, κοιτάξτε. Το βέλος, λέω, του εγώ έκανα, κύριου Τσίπρα έκανα, για εσάς ήταν, ξεκάθαρα. Λυπάμαι, αν ήταν τέτοιο βέλος, είναι βέλος το οποίο δεν τρυπάει τίποτα. Εγώ, κοιτάξτε, είμαι λίγο παλιότερο στην πολιτική και ξέρω τι είναι η Σοβιετική Ένωση. Και τη Σοβιετική Ένωση έχω πάει πάρα πολλές φορές. Έχω μιλήσει σχεδόν με όλους τους ηγέτες της. Είχα την ευκαιρία και την τύχη αυτή. Με όλους τους ηγέτες, από τον Μπρέζνιεφ, τον Τζερνίκο, τον Αντρόποφ, τον Γκορμπατσόφ. Να πιστεύετε λοιπόν ότι έχω συναντηθεί και προσωπικά. Και προσωπικά. Και θα λοιπόν, ξέρω ποια ήταν η Σοβιετική Ένωση. Ξέρω λοιπόν ποια είναι η σημερινή Ρωσία. Δεν τα μπερδεύω αυτά τα πράγματα. Άλλοι μπορεί να τα μπερδεύσουν γιατί δεν τα ζήσαν, δεν τα ξέρουν. Εγώ όχι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, όχι, με τη Ρωσία έκανα μια μεγάλη προσπάθεια. Συνειδητή προσπάθεια. Να ανοίξω νέους ορίζοντες. Δεν αναζητήσαμε χρήματα τελικώς στην Ρωσία. Είναι κάτι που πρέπει να το ξέρει ο σχέσεις, αυτό, κύριε Λαφαζάνη. Αν ψάξαμε χρήματα στη Ρωσία, αν ψάξαμε στην Κίνα, αν ψάξαμε αυτό στο Ιράν, αυτό δεν που κάναμε με τη Ρωσία, αυτό που κάναμε με τη Ρωσία και το έκανα με κόπο και πόνο και προσπάθεια, γιατί έτσι ανοίγονται δρόμοι, ήταν να γίνει μια μεγάλη συμφωνία για ένα πολύ μεγάλο έργο ευρωπαϊκού βεληνικούς. Έναν αγωγό με ρώσικο φυσικό αέριο. Λεφτά κάναμε δεν ζητήσαμε, διακρατική λοιπόν. Συμφωνία. Αυτό το γνωρίζουμε. Όχι, μια στιγμή. Προσπαθώ να καταλάβω αν υπάρχει κάτι που δεν γνωρίζουμε. Αυτή, όχι, δεν γνωρίζετε. Όλα ήταν στο φως και όλα ελέγχθησαν δημοσίως. Δεν είπαμε τίποτα κρυφό, δεν κάναμε τίποτα κρυφό. Συναντήσαμε την αντίδραση της Δύσης, των Αμερικάνων, τα ξέρετε αυτά. Εγώ τουλάχιστον προσωπικά δεν κόλωσα σε αυτό το πράγμα και είπα ναι, ανοίγουμε νέους δρόμους για την Ελλάδα. Η Ελλάδα δεν είναι ευρωατλαντικό οικόπεδο. Δεν είναι οικόπεδο, μάλιστα. Δεν είναι εξαρτημένο. Λοιπόν, και είπαμε ότι εδώ κάνουμε μια συμφωνία με ελληνική εταιρεία, τη ΔΕΠΕΝΕΜ, την ψηφίσαμε στη Βουλή με δικιά μου πρωτοβουλία, με μια ρώσικη εταιρεία, κρατική κι αυτή, της Web Capital, η μεγαλύτερη τράπεζα της Ρωσίας. Είμαστε στα πιταναλικά, λοιπόν, δεν έχουμε πολύ θα κάναμε, λοιπόν, θα κάναμε μια κοινοπραξία, για να καταλάβει και ο θεατής, θα κάναμε μια κοινοπραξία η οποία θα διαχειριζόταν το έργο και εμείς χωρίς να βάλουμε ούτε ένα ευρώ θα παίρναμε το 50% της διαχείρισης του έργου. 50-50 θα γινόταν η εταιρεία διαχείρισης. Μάλιστα. Ενός τεράστιου λοιπόν, έργου. Λοιπόν, αυτό ήταν θα μπορούσε. Αυτό ήταν που θα μας έφερε και όφελος. Γιατί θα είχαμε έσοδα κάτι ετησίως, θα είχαμε θέσεις απασχόλησης, θα είχαμε φθηνή ενέργεια, θα είχαμε γεωπολιτική αναβάθμιση. Μια τεράστια μάλιστα. Υπόθεση. Λοιπόν, από εκεί και πέρα υπήρχε δυνατότητα με την εταιρεία που θα διαμορφωνόταν να υπάρξει χρηματοδότηση της εταιρείας
για τα μελλοντικά της κέρδη με προκαταβολή. Και αυτό θα ήταν μια εμπορική πράξη. Δεν ξέρω πόσο θα ήταν. Θα υπάρχει δυνατότητα. Και τώρα, άμα προχωρήσουμε, λοιπόν, μπορεί να γίνει. Λοιπόν, αυτή η χρηματοδότηση θα ήταν θετική και για, λοιπόν, την Ελλάδα. Κύριε Λαφαζάνη, αυτό ήταν, αυτή ήταν όλη η υπόθεση και η οποία πρέπει να συνεχιστεί. Να συνεχιστεί γιατί είναι σε όφελος της χώρας μας, σε όφελος του ελληνικού λαού. Το κρατάμε και δίνει και μια νέα διάσταση στις οικονομικές μας σχέσεις και στις πολιτικές μας σχέσεις. Πολύ γρήγορο ερώτημα, μια πολύ γρήγορη απάντηση παρακαλώ. Άκουσα και τον κύριο Κυρίτση να λέει σήμερα ότι κατά τη γνώμη του, θα, αν βγει ο ΣΥΡΙΖΑ πρώτο κόμμα, θα πρέπει να επιδιώξει συνεργασία με τη Λαϊκή Ενότητα. Θα συνεργαζόταν. Αν ακυρώσει τα μνημόνια, ευχαρίστω. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Λαφαζάνη, και καλή σας επιτυχία.